Χαιρετίζουμε την αγωνιστική κινητοποίηση που έχει σήμερα το συνδικάτο σας, καθώς και όλους τους αγώνες που έχετε δώσει μέχρι σήμερα. Από πλευράς της Ομοσπονδίας, τα είπε ο Δημήτρης πριν, δεν θα επαναλάβω τα ίδια. Δύο κουβέντες για να γνωριζόμαστε και να αλληλοϋποστηριζόμαστε. Την ίδια στιγμή που γίνονται αυτά στην εταιρεία, στους Βοξίτες συνάφησα, η ήμερης, η πολυεθνική, η γαλλική, κόβει κολόνες για να πάρει μετάλλευμα. Κόβει κολόνες. Όσοι δουλεύουν στα υπόγεια ξέρουν τι σημαίνει. Όσοι λένε λοιπόν ότι δεν ξέραν ή είναι ανόητα αυτά που κάνουνε, μας κοροϊδεύουνε. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι κάνουνε, ξέρουν να βγάζουν από τη μύγα ξύγκι. Αυτό κάνουνε. Και δεν το κάνουν μόνο οι επιχειρήσεις, οι μεμονωμένες, όπως η Ελληνική Χρυσός με τα τσιράκια της που την μπουκώσαμε και έρχεται να πάρει κεφάλια, το κάνει και ο συλλογικός εργοδότης που λέγεται ΣΜΕ, Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων. 1,5 χρόνο τώρα η Ομοσπονδία παλεύει για κλαδική σύμβαση, παλεύει για τα αυτονόητα, για το γάλα που λέτε εδώ, για το νίκη ενδεχόμενα, για μια σειρά αιτήματα που ήταν κατακτήσεις αιώνων, δεκαετιών θα λέγαμε, μεταλλορύχων που χύσαν αίμα. Και ανταπάντηση της εργοδοσίας, πέρα του ότι δεν παρουσιάζεται και κρύβεται με τις πλάτες είτε της διαιτησίας είτε του Υπουργείου, έρχεται και αντιπροτείνει μειώσεις μισθών, εξαίρεση χειριστών, εξαίρεση κλάδων, να καταργηθεί ακόμη και η Αγία Βαρβάρα, η μέρα αργίας κατοχυρωμένη εδώ και έναν αιώνα. Άρα, τίποτε δεν γίνεται τυχαίο εδώ, τίποτε δεν γίνεται τυχαίο πουθενά. Τα ίδια ακούμε στη Μήλο, τα ίδια ακούμε στην Άξο, τα ίδια ακούμε όπου υπάρχουν μεταλλορύχοι, τα ίδια ακούσαμε και από τους συναδέλφους του επιστημισμού, τα ίδια ακούμε από τους γιατρούς και τις νοσοκόμες. Φτάνει πια η κοροϊδία, έχουν οριμάσει τα πράγματα και τα αφεντικά είτε μας δούνε είτε δεν μας δούνε. Αυτό που πρέπει να πάρουν χαμπάρι είναι ότι δεν το βάζουμε κάτω.